Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην Αποψινή 179, 179 εκπομπές. Πρώτα ο Θεός ερχομένη, την ερχομένη Τρίτη θα συμπληρώσουμε τις 180. Με το κλειδί της ιστορίας την οποία παρακολουθείτε, ανελιπώς φαντάζομαι, κάθε Τρίτη στις 7, χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Ξεκινάω λοιπόν την εκπομπή μας, αυτή την εκπομπή την οποία θέλουμε μέσω αυτής να προβάλλουμε θέματα τα οποία δεν θα πρέπει να αφήσουμε να περάσουν χωρίς την απαραίτητη θετική πάντοτε κριτική. Και δεν είναι μόνο η κριτική. Η κριτική συνάδει και με την στρατηγική που ακολουθούμε. Φίλοι και φίλες, η είναι μια ναυτική δύναμη. Είναι δύναμης. Έχει σχέση με την ισχύ. Η ισχύ προβάλλεται, όπω πολύ με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πολύ παραστατικό χρησιμοποιεί ένα λογοπαίγνιο καθηγητή γεωπολιτική ο Γιάννη Ομάζη, είναι το διεθνέ δίκαιο μαζί με τι ένοπλε δυνάμει του στρατού, του ναυτικού, τη αεροπορία. Συνεπώ, σε όλε τι κρίσει και σε όλα τα ιστορικά συμβάντα, από την αυγή της ιστορίας του ανθρώπου μέχρι και σήμερα, μέχρι και το μέλλον, είναι αδύνατον, προσέξτε, ισχύς και αδυναμία, αδύναμων και αδύνατον, μη δυνατόν, να μην έχουμε χρήση των εργαλείων εκείνων τα οποία μας παρέχει η ισχύς του κράτους, προκειμένου να προβληθούν οι εθνικές θέσεις, γενικότερα τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα λοιπόν δεν εκφράζονται μόνο μέσω διπλωματικών ακολούθων, μέσω διπλωματικών διάβλων, μέσω του συνήθους τρόπου του συζητούμε και ξανασυζητούμε και αναφέρομαι στα μέτρα οικοδομής της εμπιστοσύνης, έτσι, και ξανασυζητούμε και ξανασυζητούμε και την ίδια στιγμή υπάρχει μια ευρυτάτη αμφισβήτηση των εθνικών συμφερόντων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και του έθνους από την φίλη και γείτονα Τουρκία. Έτσι λοιπόν, όταν ακούγεται διαστόματος του Υπουργού των Εξωτερικών τα περί μη στρατιωτικοποιήσεως της ε, καταστάσεως που υπάρχει στα ελαιοτροχικά, είναι σαφώς μια σεβαστή θέση και άποψη, καμία αντίρρηση. Όμως, καλό θα είναι επειδή αυτά τα πράγματα μεταφέρονται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, να γίνει κατανοητό ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι πλήρως στρατιωτικοποιημένες από τη στιγμή κατά την οποία η Τουρκία, όντας χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της, κυρίως την αεροπορική ισχύ, για να μας επιβάλλει δια της προβολής ισχύω σε ξηρά θάλασσα και κυρίως στον αέρα, την δική της θέση όπου ήλπιζε να μας οδηγήσει στην αλλαγή του στάτους κβο στον χώρο του Αιγαίου. Συνεπώς, οι κρίσεις με την Τουρκία, οι σχέσεις με την Τουρκία, τελικώς οι κρίσεις και οι σχέσεις έχουν στη δικιά μας την περίπτωση των δύο κρατών αποκτήσει ταυτόσημη έννοια, είναι πλήρω στρατιωτικοποιημένε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο ο οποίο απλώ εκφέρει έναν διπλωματικό λόγο ο οποίο είναι επιθετικό. Υπάρχει η εκφορά αυτού του λόγου πολλάκι από όλα τα επίπεδα θεσμικά της τουρκική πολιτικής και στρατιωτική ηγεσία και οι χρήσει των ενόπλων δυνάμεων τη Τουρκία, τη νεοθωμανική, τη αναθεωρητική, η οποία έρχονται να προσθέσουν και πολλές φορές να προκαταβάλουν τις μετέπειτα διπλωματικές επιθέσεις. Και φυσικά δεν υφίστανται δύο κέντρα εξουσίας. Πολιτικών και στρατιωτικών. Ένα είναι το κέντρο εξουσίας. Ο Ακάρ και ο Τσαβούσογλου αποτελούν τα δύο χέρια του Ερντογάν. Εκφράζεται η τουρκική νεοθωμανική αναθεωρητική πολιτική η στρατηγική σχεδία μέσω αυτών των δύο χειρών. Μπορούμε, αν θέλετε, να διαφωνήσουμε αναφορικώς με το ποιο είναι το δεξί και ποιο είναι το αριστερό χέρι. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Τουρκία, η Ορθογανική Τουρκία, χρησιμοποιεί με την ίδια ακριβώς δεξιότητα και δεξιοτεχνία και τις δύο, και τις δύο αυτούς βραχίονες, παύλα χείρες, με στόχο να προχωρήσει στην εγκληματική πολιτική την οποία ασκεί σε βάρος τον κυριαρχικό δικαιωμάτων. Και είναι σύμφωνη όλη η ελληνική κοινή γνώμη ότι βρισκόμαστε ενώπιον μεσόντος του κορονοϊού μιας νέας κρίσεως η οποία ως συνήθως έρχεται τους καλοκαιρινού μήνες μόνο που σε αυτή την εκπομπή θα πρέπει να αναφερθούμε και σε κάποιες άλλες παραμέτρους. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά σχετίζονται με το κατά πόσον οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια κατάσταση ετοιμότητος και παρότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ, αλλά και τις, πολλά, τις πολλαπλές δραστηριότητες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε άλλα μέρη της Ιφυλίου, όπου διατηρούνται βάσεις ειδικέ ειδικές στρατιωτικές σχέσεις και κυρίως στον αεροναυτικό τομέα. Επίσης, δεν θα πρέπει να μας προκαλεί ενδιαφέρον ή αν θέλετε να το συζητάμε καν, είναι προσωπική εκτίμηση σε αυτή, το αν έχουν ενεργοποιηθεί ή όχι τα συστήματα S-400. Η Τουρκία δεν παρήγγειλε τα συγκεκριμένα αντιαραπορικά όπλα απλώς για να τα έχει σε αποθήκες ή σε μια κατάσταση επιδείξως. Εγώ θεωρώ ότι ήδη τα όπλα είναι σχεδόν ενεργοποιημένα. Μην σας πω απολύτως ενεργοποιημένα. Και τη δεδομένη στιγμή να μην εκπλαγούμε Εάν δούμε για παράδειγμα μια πυροβολαρχία των S400, ξαφνικά να βρίσκεται στις ακτές της Μικράς Ασίας. Όπως δεν θα πρέπει να μας, εξε... να μας, εκπλήσει το γεγονός ότι από την περιοχή του Γορδίου, το οποίο βρίσκεται δυτικό της Αγκύρας, φεύγουν μονάδες του τουρκικού πυροβολικού, μάλιστα του πυραυλικού πυροβολικού, και πραγματοποιούν εικονικές βολές στην Ανατολική Θράκη, αλλά και αλλού. Η Τουρκία έχει αποδείξει το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια, και αυτό το λέμε όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά να γνωρίζουμε τι έχουμε απέναντι. Και να μην προσπαθούμε να επιρρύψουμε την ευθύνη σε μια δίθεν διαμάχη δύο καθόλου υπαρκτών πόλων εξουσία, ο οποίο όμω είναι οι όψει του ιδίου νομίσματο. Το νόμισμα το ένα λέει Ακάρ και το άλλο λέει Τσαβούσοβουλ. Ένα, με αυτό το νόμισμα πληρώνει η Τουρκία και ξεπληρώνει. Θα πρέπει λοιπόν να είμαι θα έτοιμοι για να δούμε πιθανότατα πλέον ακόμα μία out of the box, α την ονομάσω, προσπάθεια της Τουρκίας να πλήξει τα εθνικά μας συμφέροντα. Το ότι προχωρήσαμε στην ακύρωση, αν στην αναβολή, δεν ακυρώνεται η άσκηση. Ακύρωση σημαίνει ότι τη διαγράφουμε από το λεξιλόγιό μας. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το επιχειρησιακό μας λεξιλόγιο αναφέρομαι. Καταγίδα θα υπάρξει και θα υπάρξει και στο μέλλον. Το ότι η άσκηση καταγή όμω ανεβλήθη. Μπορεί αυτό να έχει πολλαπλά αίτια. Όμω το θέμα δεν είναι τι αίτιο υπάρχει. Αλλά σίγουρα ο κορονοϊό δεν μπορεί να είναι ένα σημείο το οποίο να θεωρηθεί ότι ως υπαρκτός, υπαρκτό έδιο για την αναβολή μιας τέτοιας ασκήσεως. Θα ήταν προτιμόρο να είμαστε ειλικρινεί και να λέμε ότι προχωρούμε σε μια τέτοια αποκλιμάκωση. Βασικά, εμεί δεν κλιμακώνουμε, άλλο κλιμακώνει. Άρα, για μένα αυτή η ενέργεια είναι υπερβολική αναφορικώ με το θεωρούμενο αποθούμενο αποτέλεσμα. Σα Ίσα ίσα θα έπρεπε τα πλοία να κινδυνεύουν. Αυτό είναι ο στόχο του. Αυτό είναι ο ρόλο του. Να πλέουν, να είναι έτοιμα προ μάχη. Ο Αβέροφ πίσω μου και μια ταυτικά πα κλάσιο Δρουσέν συναντώνται ο αβέροφ το παρελθόν με το παρόν, ναυτική ισχύς. Η Ελλάδα πρέπει να έχει συνεχώ την ναυτική τη ισχύ να την δείχνει. Πρέπει συνεχώ να δείχνουμε την αεροπορική μα ισχύ, την αεροναυτική μα παρουσία στο Αιγαίο. Κάθε υποχώρηση ή αναβολή ή οποιαδήποτε προσπάθεια να δείξουμε ότι εμεί είμαστε σε μια φάση που δεν επιθυμούμε αυτό που εμεί ονομάζουμε στρατιωτικοποίηση, δεν έχει κανένα ρόλο, δεν, παίζει, δεν επιφέρει κανενός είδου αποτέλεσμα στην άλλη πλευρά. Τους αποθρασύνει. Την αποθρασύνει και το εκλαμβάνει ως δείγμα αδυναμίας. Εμείς αδύναμοι δεν είμαστε. Και μερικές φορές ένας ισχυρό μπορεί να δείξει για λόγους καθαρά τακτικής μια πρόσκαιρο αδυναμία. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δόγμα. Και Αναφέρομαι στο γνωστό από τα παλιά δόγμα της ότι εμείς έχουμε μία αντίληψη, μία στρατηγική ψυχραιμία ή υπομονής. Αυτό όμως δεν μπορεί να έχει ως σημείο αναφοράς την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, διότι η Τουρκία συνεχώς εξοπλίζεται, η Τουρκία συνεχώς δοκιμάζει τα νέα της οπλικά συστήματα σε όλα τα μέτωπα των επιχειρήσεων που εμπλέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της, είτε φανερός είτε κρυφίος. Και σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί αυτό να εκλειφθεί ότι αυτό ο εξοπλισμό τη Τουρκία ότι έχει ότι σχετίζεται με κάποια απειλή. Η Τουρκία δεν αντιμετωπίζει απολύτω καμία απειλή. Η Τουρκία είναι η απειλή προ όλε τι τα γειτονικά τη κράτη. Και επειδή είναι αναθεωρητική δύναμη, το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να το καταλάβετε, δηλαδή η Τουρκία θέλει να αλλάξουν οι συνθήκε που έχει υπογράψει, ακόμα και εκείνε όπου δεν είναι καν συμβαλόμενο μέρο, π.χ. συνθήκη παραχωρήσεω τη Δονδεκανήσου, ακόμα και εκείνε τι οποίες ε, επηρεάζει εκ του μακρόθεν. Γι' αυτό και βλέπετε ο λόγο τη είναι χαρακτηρίζεται από μια γεωστρατηγική ιστερία. Είναι μια ιστορία, όπω όπως θα δούμε στη συνέχεια, πιθανότατα να μην ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο που πραγματικά μπορεί. Διότι άλλο είναι τα πρέπει και τα θέλω και τα άλλα τα μπορώ. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι κράτος. Είτε είναι απλό μια απλή χώρα, είτε είναι μια υπερδύναμη. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να καταλάβουμε ότι η σχέση μας με την Τουρκία είναι πλήρως στρατιωτικοποιημένες. Η Τουρκία θα κάνει πίσω όταν οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις της απαγορεύσουν, αυτό λέγεται, άρνησης, άρνηση το τονίζω, παύλα απαγόρευση, να χρησιμοποιούν τμήματα του εναερίου και του θαλασσίου χώρου που ανήκουν στη χώρα μας, Προ όφελο των δικών τη εθνικών συμφερόντων. Και για να το πράξουμε αυτό, ένα δρόμο μόνον υπάρχει. Να καθίσουμε κάτω με αυτού οι οποίοι είναι οι πραγματικοί σύμμαχοι στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία, που έχουμε τα συμφέροντα, τα συμπλεόμενα, τα συμπλέοντα μεταξύ μα και να βρούμε από κοινού τρόπου αντιμετωπίσεω αυτή ακριβώ τη πειρατική γεωστρατηγική. Και οι δύο χώρε που πρέπει να καθίσουν πρωτίστω να μιλήσουν είναι η Ελλάς και η Κύπρο. Και η τρίτη χώρα που μπορεί να έλθει με πολύ ευχάριστη διάθεση να, συνδράμει είναι το Ισραήλ. Και υπάρχουν και έτερε. Όμω, α μην γελιόμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε εμείς που θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε καθόλου ικανοί και πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με στρατιωτικούς όρους στις στρατιωτικές απειλές τις οποίες αυτή τη στιγμή εκτοξεύει εναντίον μας η Τουρκία. Όταν έχεις, μια, όταν έχεις υπέρτιση στη Λίμνο για παράδειγμα ή στη Χίο ή στο Αγαθονήσι, ή στο Καστελόριζο ή και αλλού αυτό δεν είναι δέγμα πολιτιστικής ή διπλωματικής αν θέλετε πολιτικής. Είναι δείγμα και αποτέλεσμα, το δείγμα έτσι, προσέξτε, υπάρχει το δείγμα με ήττα που σημαίνει δαγκόνο. Δείγμα, Υπάρχει και το ει που είναι ένα κομμάτι αυτό που θα δούμε. Όταν το δείγμα θα γίνει δείγμα, δηλαδή δάγκωμα, τότε δεν θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε αν είχαμε αναφερθεί ε, με όρου πολιτική αυρότητο και αν θα πρέπει δηλαδή η Τουρκία να ξαναπλησιάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπω ορισμένοι θεωρούν ότι πρέπει να πράξουμε. Η Τουρκία είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η Τουρκία είναι μια επιθετική δύναμη. Η Τουρκία, αν μπορούσε, αν τη το επέτρεπε η συγκυρία. Γιατί όχι, θα επιχειρούσε να επαναλάβει την πορεία όπω τη Βιέννη. Βέβαια, είναι σε τόση μεγάλη δυσκολία κατά την παρούσα φάση, που αυτό ακριβώ είναι το θέμα που πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι η σειρά μα να κάνουμε δηλώσει που θα είναι αρεστέ απέναντι. Δεν είναι η σειρά μα, αντιθέτω, είναι η βάρδιά μα τη πολυμέστρα, για να χρησιμοποιήσω την εξαιρετική αυτή ρίση του νύνι αρχηγού για ΕΘΑ, στρατικού Κωνσταντινού Φλόρου. Αντιθέτω, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι, γιατί ο στρατό γνωρίζει για ότι τι θα κάνει, οι ένοπλε δυνάμει ξέρουν και δεν χρειάζεται κανένα να υποδείξει το τι. Απλώ αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μια ευρυτά τη συνένεση στόχων και πολιτικών και κυρίω αποφάσεων. Και πώ αυτέ, οι δυνατόν μαζί και με την Κύπρο, και πώ αυτέ θα μπορέσουν να προβληθούν με τέτοιο τρόπο επικοινωνιακό, ούτω ώστε να καταστεί σαφέ απέναντι ότι πράγματι η πόρτα του φρενοκομείου είναι ανοιχτή. Και αν κάποιος θελήσει και εισέλθει πρώτος και στρατιωτικοποιήσει, ας πούμε, την κρίση, που το έχει κάνει ήδη, εντάξει, απλώς ο Τούρκος δεν έχει μπει μέσα, η κρίση θα ξεκινήσει όταν εμείς μπούμε στο φρενοκομείο. Ο Τούρκος απειλεί ότι θα μπει μέσα ανοίγοντας την πόρτα, την πόρτα του φρενοκομείου, δεν τολμάω, όμως να το κάνει. Υπάρχει μια γεωστρατηγική θρασιδηλία επ' αυτού. Δεν τολμά να το κάνει. Και δεν μπορεί να το πράξει, διότι τα... όσα θα συμβούν στη συνέχεια δεν είναι δυνατόν ούτε και για τις παρούσες εκπομπής, ούτε αν θέλετε και σε επίπεδο λαϊκής στρατηγικής να αναλυθούν. Ένα όμως θα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα επιφέρει την ουσιαστική μεταπολίτευση στην Τουρκία. Και εδώ θα υπάρξουν θα κλείσει ο κύκλο τη μεταπολιτεύσεω. Αλλά ο πραγματικό όρημαχδο θα συμβεί στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Διότι από αυτό το οποίο θα προκύψει, αν εμεί αποφασίσουμε, το τονίζω, να μπούμε στην πόρτα του φρονοκομείου, να περάσουμε μέσα και να πούμε έλα, που δεν θα το κάνουμε, γιατί εάν το κάνουν, δεν θα χρειαστεί. Θα πάμε κατευθείαν σε εκείνον ο οποίο μα απειλεί ότι θα μπει μέσα. Αυτό δεν το έχει υπολογίσει. Και αυτό, αν ξέρετε, είναι συμβολικό. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να λάβει πολλέ παραμέτρου ακόμα. Και λυπούμεθα, διότι με τους Τούρκου πραγματικώ, επειδή έχουν μια πολύ ιδιόμορφη ιστορία, θα είναι κάτι σαν εμφύλιο πόλεμο, δεδομένου ότι αρκετοί οι Τούρκοι, όπω έχουμε πει και έχουν καταδείξει επιστημονικέ έρευνε και το DNA, έχουν ελληνική καταγωγή. Βέβαια, μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, αλλά όλα, όλα αλλάζουν. Φίλοι και φίλες, Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εμεί βρισκόμεθα σε μια συγκυρία τέτοια, όπου πραγματικά λόγω του κορονοϊού ξαναδιατυπώνονται ευθύ εξ αρχή κάποιε σχέσει. Και εδώ φαίνεται ποιε είναι σταθερέ, ποιε είναι διαχρονικέ, ποιε είναι ανθεκτικέ. Μια τέτοια ανθεκτική σχέση είναι η σχέση μεταξύ Ελλάδο, Κύπρου, Ισραήλ, ενδεχομένω τη Αιγύπτου και γιατί όχι και τη Ιταλία. Και αφορά τι, τον EastMed, τον περίφημο αγωγό, ο οποίο θα μεταφέρει φυσικό αέριο, να οι αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνε του Ισραήλ, τη Κύπρου, τη χώρα μα, τη Αιγύπτου και προ την Ευρώπη. Υπάρχουν δύο άνθρωποι, του οποίου σέβομαι, εκτιμώ και θαυμάζω απεριορίστου, είναι οι καθηγητέ Κονοφάγο και Φόσκολος. Ο Ηλίας ο Χονοφάκο και ο Αντώνη ο Φώσκοπο. Οι άνθρωποι αυτοί, όχι για χρόνια, για δεκαετίε σχεδόν, προσπαθούν να εγείρουν του ειδικού, του πολιτικού, του κυβερνητικού κύκλου, που κάθε φορά προσπαθούν να βρουν ποια είναι οι λύσει σε ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κράτο. Η ενέργεια. Τα πάντα κινούνται πέριξ της ενεργείας. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, για παράδειγμα, που γιορτάσαμε τη λήξη των 75 ετών σε 9 Μαΐου, θα έχουμε και μια μικρή αναφορά στη συνέχεια, ήταν το ενεργειακό το οποίο ουσιαστικό παρέλυσε τη στρατιωτική μηχανή του Τρίτου Ράιχ. Η μη πρόσβαση δηλαδή σε πηγές πετρελαίου. Εμείς εδώ έχουμε τη δυνατότητα, ακριβώς λόγω της γεωγραφίας, να αντλήσουμε ισχύ μέσα από την ενέργεια. Τα έχουμε πει πολλά Και οι σεβαστοί μελετητέ, μελετητές, αναλυτές, ε, οι καθηγητές Κονουφάγος και Φόσκολος, κάτι επανάληψη μας έχουν, αν θέλετε, ξεπερνώντας τον ίδιο τον εαυτό και την ευγένειά τους, οθήσει, όχι μόνο εμά, όχι μόνο την κοινή γνώμη, και του ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά κυρίω του εκάστοτε κυβερνητικού κύκλου στο να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με το θέμα του EastMed. Και έρχεται λοιπόν πριν από μερική από χθε συγκεκριμένα, όπου έχουμε την υπογραφή του μνημονίου, νέο μνημόνιο, μην πάρετε το μνημόνιο στο, στο, κακό έτσι, όταν λέμε τη λέξη μνημόνιο, όπου πλέον συνυπογράφει η Ελλάς, η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ιταλία και ενδεχομένω η Ιταλία τώρα κατά μια επιφυλακτική στάση, αλλά υπάρχει και κάτι πάρα πολύ ειδικό, το οποίο ο ο Ισφόσκολος, το έχει Πει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ίσω και να μην χρειαστούμε την Ιταλία στην κατασκευή του Ιστιμέτ. Προχωράει λοιπόν το έργο. Άρα το έργο το οποίο ξεκινάει από τι αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνε που έχει θεσπίσει και ορίσει και ανακήρυξει το, Ισ, το Ισραήλ και η Κύπρος. Και πάμε στην ελληνική ΑΟΣ, η οποία, συγγνώμη που το λέω, αλλά όχι ΑΟΣ δεν έχουμε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ορίσει συντεταγμένη Ιφαλοκρηπίδο, δεν μπορούμε να μιλάμε για κήρυξη ΑΟΣ. Άρα θα το κάνουμε όμω αυτό. Είναι σίγουρο ότι η ιστορία θα μας οθήσει να το πράξουμε. Έχουμε και μια ημερομηνία μέχρι του χρόνου το 2021 που πρέπει μέχρι τότε να κλείσουμε κάποια θέματα που έχουν σχέση με τα αλληλευτικά δίκαια και εκεί θα πρέπει να ξαναδούμε και τα 12 ναυτικά μίλια. Θυμάστε σας είπα την περασμένη φορά έτσι. 12, 21, 21, 12, το 2021 τα 12 ναυτικά μίλια όλα έχουν τη το συμβολική τους αξία και σημασία. Και... Φτάνει προ την Ελλάδα και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου στην Ελλάδα πολύ με πολύ ωραίο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε, όπω λέει ο καθηγητή ο Φόσκολο, και μία και δύο και τρει και τέσσερι ρεβιθούσε. Δηλαδή να κάνουμε κέντρα όπου θα συγκεντρώνεται το φυσικό αέριο και από εκεί με πλοία τύπου LNG να μεταφέρεται στην υπόλοιπη, στον υπόλοιπη Ευρώπη. Και σύμφωνα με τις, με αυτά που γνωρίζουμε, 5,6-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μέχρι στιγμής έχουν ανακαλυφθεί. Μένει να ανακαλυφθούν με βάση τα όσα μας έχουν πει οι Άλλα 3,5-3 κυβικά μέτρα. Είναι πλέον σαφέ ότι όλο αυτό το σύστημα μπορεί να προσθεθεί αργότερα και η Αίγυπτος. Αν μεγάλη μα χαρά να έχουμε και την Αίγυπτο, οπότε θα μεγαλώσει, θα διωγγωθεί με τα, τα, τα τύπου ζόρ κοιτάσματα και από εκεί και ύστερα με μια στρατηγική σχέση και συμμαχία, γιατί είναι το στρατηγικό κομμάτι, όχι το οικονομικό τόσο, το στρατηγικό το οποίο βαραίνει, να δούμε το φυσικό αέριο να κιλά προ τη Δύση. Και θα μου πει κάποιο: Μα συγγνώμη, δεν έχετε δει τι του φυσικού αερίου όσα έχουν καταρρεύσει. Δεν έχετε δει το πετρέλαιο. Μάλιστα. Ο Γηγαίο Οικονοφάγο κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί έχει γράψει και αρθογραφούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Πραγματικά έπρεπε να του έχουμε στήσει αδριάντε. Αδριάντε, ναι. Έξω από το Υπουργείο Ενεργεία. Θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στο μέλλον θα του βλέπουν και θα ατενίζοντα προ εκείνου θα λένε αυτοί οι δύο έβλεπαν δεκαετίε μπροστά. Εγώ θα έλεγα αιώνε μπροστά έβλεπαν αυτό που έρχεται. Σοφή γάρ προσιόντων αισθάνονται. Απολώνει ο Διανεύς. Θεοί μεν τε γάρ άνθρωποι δε γυγνωμένων, θεοί δε προσιόντων αισθάνονται. Οι θεοί βλέπουν τα μέλλοντα. Οι άνθρωποι, αυτά τα που γίνονται τώρα, μόνο οι σοφοί αισθάνονται τον ήχο των γεγονότων που θα εξελιχθούν. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή για το έθνος μας που αυτοί οι δύο οι άνδρες έχουν διαθέσει τον πολύτιμο χρόνο τους να αφυπνίσουν όχι μόνο τους Έλληνες στην Ελλάδα, όχι μόνο τους Έλληνες στο εξωτερικού, αλλά ακόμα και εκείνους οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν και βρίσκονται στις χώρες, στις σφαίρες των συμμάχων χωρών. Φίλοι και φίλες, αυτό το πράγμα που ονομάζεται EastMed ήδη τελεί σε μια διαδικασία στρατηγικής μετεξελίξεως. Έλεγα λοιπόν για το θέμα του φυσικού αερίου, ότι είναι πάρα πολύ φθηνό. Είναι πολύ φθηνό σήμερα. Όμω, δια, όταν διαπιστώσετε, το αναφέρει με πολύ εύληπτο τρόπο ο κ. Κονοφάγο, το τι ακριβώ συμβαίνει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδική Αραβία, παραδείγματο χάρη, και Ρωσία, αναφορικώ με την άντληση, εδώ έχουμε ω σημείο αναφορά το κόστο δολαρίου αναβαρέλι, το βαρέλι του πετρελαίου. Υπάρχει ένα όριο το οποίο οδηγεί τι Ηνωμένε Πολιτείε σε μια στρατηγική, στην άσκηση μια στρατηγική απέναντι σε όλου εκείνου του οποίου μπορούν. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν ότι οι 40 με 45 δολάρια το βαρέλι είναι μια τιμή η οποία θα πρέπει να είναι σταθεροποιημένη προκειμένου το κόστο εξορίξεω να είναι σύμφωνο με, με τι ανάγκε και να μην ε, η όλη δραστηριότητα είναι λιματική. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο σταθερό κόστος όπου από εκεί, και ύστερα, από εκεί και ύστερα να υπάρχει το κέρδος αλλά σε αυτό το 45 περίπου να συγκεντρώνονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που δημιουργούν οικονομική κυρίω, που ανεβάζουν το κόστος μέχρι εκείνου του σημείου. Αν συμβεί αυτό, το οποίο θα το δούμε, το είχαμε δει άλλωστε. Μόλι τελειώσει ο κορονοϊό, θα, 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 συνεχίσουμε να μπαίνουμε στην νέα κατάσταση πραγμάτων. Τότε λοιπόν αυτομάτω και εφόσον οι Σαουδάραβες μειώσουν την τιμή, την, συγγνωμή, την άντληση πετρελαίου, θα κοιτάζουν δηλαδή δεν έχουμε την υπεράντληση, και αντίστοιχη πολιτική εφαρμόσουν και άλλοι, τότε ακριβώ σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε το cost effective, δηλαδή αυτό το οποίο θα είναι, απότε, θα είναι συμφέρον οικονομικό για την δημιουργία. Γιατί όχι την κατασκευή απλώ, αλλά την ε, διατήρηση και τη συντήρηση του αγωγού. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι ότι ο συγκεκριμένο αγωγό πρέπει να συγκεντρώσει τα κοιτάσματα που βρίσκονται εδώ. Αυτά τα κοιτάσματα μπορούν να μεταφερθούν στη συνέχεια στην, Κύρι, στην Κρήτη και από εκεί με LNG να φύγουν προ άλλε περιοχέ. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ο αγωγό αυτό να καταλήξει μέχρι και την Ιταλία ο EastMed αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε ότι πραγματικά ξεκινάει από εδώ και καταλήγει στην Κρήτη, αν θέλετε, και στην Πελοπόννησο. Αυτό το κομμάτι θα οδηγούσε σε περαιτέρω μείωση του κόστου και γιατί όχι μέσω των LNG να φεύγουν προ τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη. Αυτό είναι το στρατηγικό μα όπλο που έχουμε εμεί μαζί με του Κυπρίου, του Ισραηλινού και γιατί όχι και του Αιγυπτίου. Θα πάρουμε και του Αιγυπτίου μέσα απέναντι στην αναθεωρητική δύναμη η οποία ονομάζεται Νεοοθωμανική Τουρκία. Και όπω έχω καταδείξει και στο παρελθόν, σε ειδικέ εκπομπέ, και έχω τονίσει ότι τα περί γαλάζια πατρίδο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια τη Νεοοθωμανική αναθεωρητικής Τουρκία ακριβώ να θράψει και να σταματήσει αυτό το τμήμα του μακρού τείχους. Γιατί αυτό που βλέπετε είναι τα σύγχρονα μακρά τείχη. Αυτά που ξεκινούν από επίπεδο ενεργεία και φτάνουν στην άμυνα. Και είναι πράγματι προ τιμή του σημερινού Υπουργού Ενεργεία, του κ. Χατζηδάκη, όπου έγινε αναφορά γιατί ήταν παρόν στην υπογραφή. Με κάποια και έγιναν και με τηλεδιάσκεψη. Ήταν παρόν σε αυτή την υπογραφή και μίλησε ακριβώ γιατί εμεί δεν θα υποχωρήσουμε, ότι εμεί δεν θα δώσουμε, δεν θα παραδοθούμε στου Τούρκου ότι εμείς, αυτές είναι οι λέξεις και οι φράσεις που πραγματικά να ακούγονται και να πολλαπλασιάζονται, να επικοινωνούνται, ότι εμείς ναι, την ενεργειακή τη συνδέουμε και συνδέεται με τη στρατιωτική συνεργασία. Γιατί μιλάμε ακριβώς για μια δύναμη η οποία προκύπτει από τη συνένωση των επιμέρους δυνάμεων της Ελλάδος, της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Ο στόχος είναι η αναχέτηση της Τουρκίας. Μπορεί να μην το λέμε ευθέως, Μα δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μα. Αν η Τουρκία δεν είχε ασκήσει αυτή την ανεοθεωρητική πολιτική, αν δεν απειλούσε, αν δεν είχε εισβάλει, αν δεν είχε προκαλέσει όλε τι υπόλοιπε χώρε, θέλοντα να αλλάξει το status quo όχι μόνο τη θαλάσση, αλλά και τη ξηρά, σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είχαμε, ζούσαμε στην πιο ασφαλή περίοδο στην ιστορία της Μεσογείου. Και μάλιστα με τις δύο ακτές του Αιγαίου, την ελλαδική Χερσόνησο και την Χερσόνησο τη Ανατολία να κατέχονται από διαφορετικέ δυνάμει. Και όχι από μία, γιατί αυτό συνεπάγεται η ειρήνη. Όμω, η ιστορία και η γεωγραφία δείχνουν ότι συντόμω θα ξαναεγερθεί το ερώτημα ποιο κυριαρχεί στο Αιγείο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μία δύναμη θα κυριαρχεί. Και αυτή η δύναμη δεν μπορεί να είναι η Τουρκία. Διότι η Τουρκία αποτελεί χερσαία η πυρωτική δύναμη. Όχι η ναυτική, όπως είναι η Ελλάς. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το λέει και το αναφέρει και το υπογράφει η ιστορία και η γεωγραφία. Φίλοι και φίλες, σας προτρέπω. Σας προτείνω, ιδιαίτερο εκείνους οι οποίοι βρίσκεται στο εξωτερικό. Υποστηρίξτε πραγματικώς και δώστε δύναμη να μεγαλώσει και να δυναμώσει η φωνή του κυρίου Κονοφάγου και του κυρίου Φωσκόλου ακριβώς σε αυτή την περίοδο που όλα δείχνουν ότι δεν θα πρέπει να μας ενδιέφερε. Εδώ είναι η επιτυχία μας που στην περίοδο της κρίσης όχι μόνο υπογράφουμε, όχι μόνο συγκεντρώνουμε, όχι μόνο συνενώνουμε, αλλά είμαστε έτοιμοι και για την επομένη και την μεθεπομένη ημέρα. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι είμαστε Έλληνες. Και όπως θα αναφέρει και ο Θοκυβίδης, οι Αθηναίοι, που είναι ένα παράδειγμα για τους Κορινθίους προς τους Σπαρτιάτας, δεν ησυχάζουν, ούτε αφήνουν και τους άλλους να ησυχάζουν. Έτσι λοιπόν, ας μιμηθούμε το παράδειγμα των Αθηναίων. Δεν ησυχάζουμε, αλλά ούτε αφήνουμε και τους άλλους να ησυχάζουν. Αυτό είναι τμήμα της φύσεώς μας, της εθνικής μας ταυτότητος, της ελληνικής διαχρονικής προσωπικότητας. Και θεωρώ να πω δύο λόγια, σχετικά με ένα εξαιρετικό άρθρο του φίλου μου, του στρατηγού Κωνσταντίνου Λουκόπουλου, στο Liberal το οποίο αναφέρεται ακριβώ στην ε, στρατιωτικοποίηση τη κρίσεω και σχολιάζει ακριβώ όλα αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν με, την, ε, με τις επιλογές μας το τελευταίο διάστημα και τις αποφάσεις τις οποίες έχουν λυθεί. Κωνσταντίνος Δουκόπουλος, Λίμπεραλ. Φίλοι και φίλες, ενώ λοιπόν η χώρα διέρχεται τη το κρίση του κορονοϊού, υπογράψαμε τον East Med και γενικώ προωθήσαμε το έργο στο επόμενο βήμα μεταξύ των αρμοδίων ομάδων που έχουν δημιουργηθεί. Πλέον ο East Med θα γίνει, όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά επειδή το καλεί η ιστορία και η γεωγραφία και η ανάγκη. Ανάγκα λέει και οι θεοί πείθονται. Είχαμε όμως και μια πάλι επίσης ευχάριστο είδηση. Στις 4 Μαΐου, προσφάτω δηλαδή, υπεγράφει μέσω τηλεδιασκέψεως παρακαλώ η αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ όπου πλέον είχαμε και έναν τοκετό. Ο τοκετός απέδωσε δύο συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου χέρων MK2 και μάλιστα στην αυτική έκδοση. Εδώ βλέπετε το σύστημα το Ισραηλινό το Χαίρον, το οποίο φέρει ραντάρ και άλλους αισθητήρε, τους οποίους μπορούμε από ύψος να ελέγξουμε εκτενείς περιοχές, είναι για την άμυνα και την ασφάλεια των συνόρων, για τη λάθρομετανάστευση. Επιτέλους, αντιλαμβανόμαστε και βλέπω ότι όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν τον όρο λάθρομετανάστευσης, διότι αυτό είναι ο πλέον δόκιμος όρος για να χαρακτηριστεί το φαινόμενο αυτό. Και τα δύο αυτά συστήματα, τα οποία θα τα δούμε συντόμω, είπαμε, να φέρουν τα διακριτικά της πολεμικής αεροπορίας, θα υπάρχει ένα σταθμό εδάφου που θα τα συνοδεύει δεν αγοράζονται, ενοικιάζονται, είναι leasing η διαδικασία και στη συνέχεια μπορούμε να τα αποκτήσουμε και να εντάξουμε στο προστάσιό μας. Άρα όταν, χρεια, όταν, χρειαζόμαστε τρόπους βρίσκουμε. Και η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η ξεκίνηση, η προσπάθεια ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση και από το προηγούμενο Υπουργείο, από το Υπουργό Εθνική Αμήνη. Γι' αυτό λοιπόν οι συλλογικέ προσπάθειε πρέπει να τονίζονται και να προβάλλονται, Γιατί ο στόχο μα είναι η άμυνα του έθνου. Ω τέτοια λοιπόν η άμυνα χρησιμοποιήσαμε με έξυπνο τρόπο μία διαδικασία, την ενοικίαση, το leasing, τη χρονομίστοση, όπου πλέον αυτά τα συστήματα θα αρχίσουν να μας εκπαιδεύουν και να εκπαιδευόμεθα και αργότερα θα δούμε και την προστίκη και άλλων συστημάτων. Αυτό εντάσσει πλέον τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στην επομένη φάση των μη επανδρομένων πλατφορμών. Εντάξει, είχαμε το Pegasus 2, υπήρχε και το σπερβέρ στο στρατό, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θα είναι το πρώτο παραγυουσιαστικό μη επανδρομένο αεροσκάφο. Μακάρι να δούμε και ένα ελληνικό μη επανδρομένο αεροσκάφο. Και ελπίζουμε ότι οι κύκλοι οι οποίοι ασχολούνται στο Πανεπιστήμιο αλλά και αλλού και έχουν ήδη σχεδιάσει ο καθηγητής, ο κύριο Ιάκημπο, σε εκείνον αναφέρομαι και του απευθύνω και θερμά συγχαρητήρια από το βήμα τη εκπομπή όχι παρουσιάσει μη επανδρομένε πλατφόρμες. Ναι, να τι αγκαλιάσουμε, να τι προωθήσουμε και να δούμε τι ελληνικέ μη επανδρομένε πλατφόρμες, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα και υποβρυχίο να παράγουν ισχύ, να παράγουν ασφάλεια. Ξέρετε, εμεί είμαστε μια χώρα η οποία δυστυχώ είμαστε καταναλωτή. Τι καταναλωτή, Καταναλωτή ασφαλεία. Αυτό δεν είναι καλό. Όποιο καταναλώνει ασφάλεια, συνεχώ χρεώνεται. Πρέπει να παράγουμε ασφάλεια. Η παραγωγή ασφαλείας δεν γίνεται με κάποιον άλλον μαγικό τρόπο ή μη μόνο με την ανάπτυξη τη αμυντική βιομηχανία μα. Με την ανάπτυξη, ένα κλάδο είναι, τη ισχύω μα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και την προβολή αυτή. Παραγωγό ασφαλεία είναι κάποιο ο οποίο μετέχει, πάμε στην επόμενη εικόνα, στα διεθνή δρόμενα. Παραγωγό ασφαλεία είναι κάποιο ο οποίο έχει ισχυρά οικονομία. Παραγωγό ασφαλεία είναι επίση η χώρα εκείνη, η οποία έχει συγκεκριμένα γεωστρατηγικά οράματα, τα οποία τα υλοποιεί στη βάση ενό εθνικού σχεδιασμού που περνάει από τον πρωτογενή τομέα, από τη βιομηχανία, από την αυτονομία στην ενέργεια, από το ισοζύγιο εισαγωγών και εξαγωγών και γενικώ όταν αυτή η χώρα συμβάλλει στην σταθερότητα της περιοχής. Όταν καταναλώνει, όταν χρωστά, όταν δανείζεσαι, όταν, δεν, όταν αγοράζει απ' έξω και γενικότερα ζητά κάποιου άλλο να έρθουν με δηλώσει ή κτλ. γίνεσαι ένα πολύ καλούλη, καλούλης, έτσι, και μικρούλη καταναλωτή ασφαλεία. Αυτό όμω δεν μπορεί να οδηγήσει στην ανάκαμψη, στην γεωστρατηγική ανάκαμψη. Γιατί εμεί εδώ στη χώρα μα αγωνιζόμεθα για την γεωστρατηγική ανάκαμψη. Κοιτάξτε, παράδειγμα, τι σημαίνει στην Τουρκία. Η τουρκική λίρα, Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο defensepavlapoint.gr το οποίο αναφέρεται επίσης λεπτομέρειες οφείλω να πω για την αγορά των χέρων μπορείτε να δείτε στο δούριος.com όπου ο Σάββας Βλάσης έχει μια πολλή σειρά εξαιρετικών αφιερωμάτων και ειδικών έτσι, ειδήσεων αμυντικού περιεχομένου για τα τεκτενόμενα και ιδίως για τα ζητούμενα, για τι τελευταίε εξελίξει στην απόκτηση των μη επανδρομένων σκαφών και όχι μόνο. Στο defense, λοιπόν, σήμερα μπορείτε να δείτε ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο αναφέρεται πού σε αυτό το οποίο βιώνει σήμερα η Τουρκία. Και θα το συνδέσουμε αμέσω με αυτό που θα πούμε αμέσω μετά. Λοιπόν, Φίλοι και η τουρκική οικονομία δεν καταραίει επειδή κάποιο ξένο δάχτυλο επιτέθηκε. Όχι. Η τουρκική οικονομία καταραίει από απόλυτα φυσιολογικά οικονομικά γεγονότα. Δηλαδή υπάρχουν αίτια. Ποια είναι τα αίτια αυτά, Η κακή άσκηση πολιτική εκ μέρου του Ταγί Περντογάν και των ανθρώπων που εγόρισε ω συγγενών του, ω επιτοπλίστων έτσι, να ηγηθούν τις τραπε... τις... του Υπουργείου Οικονομία τη Τουρκία. Φανταστείτε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό. Τα συναλλαγματικά αποθέματα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσαν στα 25 δι σε μερικού μήνε. Αυτή είναι τρομακτική απώλεια. Μια χώρα η οποία ζει και από τον τουρισμό θα υποστεί γιγαντιαίο, κυκλόπιο πλήγμα το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα μου πείτε και εμείς δεν θα υποστούμε. Ναι, αλλά εμείς όμως δεν έχουμε αυτές τις στρατηγικές επιδιώξεις που έχει η Τουρκία. Είμαστε πολύ, πολύ, πολύ πιο συμμαζεμένοι. Οι Τούρκοι όμως είναι ανοιγμένοι. Έχουν ανοίξει τραχανά, όπως λέμε, έχουν απλώσει τραχανά. Με πληθωρισμό 15 με ανεργία άνω του 17%. Όλα αυτά είναι προς τα πάνω. Όταν η τουρκική λίρα έχει φτάσει να έχει χάσει μέχρι και 17% της αξίας της ενάντια του δολαρίου. Είναι από 7,1 μέχρι 6,9. Στο όριο του 7. Και συνεχώς δαπανούνται χρήματα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα τα οποία αν μη τι άλλο τι θα διηγήσουν. Θα οδηγήσουν σε αυτό το οποίο δεν του είχε προλέψει ουδή η συντουργία. Θα οδηγήσουν στην εσωτερική έκρηξη. Στην αντιπαράθεση μεταξύ των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι πίστεψαν το όραμα του Ερντογάν και σε εκείνου οι οποίοι βλέπουν να διαψεύδονται. Γενικότερα, ο χρόνο δεν κυλά υπέρ του. Και αυτό, μέρα με τη μέρα, θα έχει συγκεκριμένα αποτυπώματα. Πάμε στην επόμενη εικόνα, φίλοι και φίλες... Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου. Στα νέα, 6 Μαΐου. Το οποίο αναφέρεται στο περίφημο χάσμα του Λίπμαν, το Λίπμαν Κάπ. Αυτό το χάσμα, το οποίο την ορολογία αυτή την είδαμε στο Foreign Affairs και μάλιστα από τον Σάμουελ Χάντιγκτον, ο οποίος αναφέρθηκε σε παλαιότερο άρθρο του ακριβώς σε αυτό το χάσμα και το οποίο τι είναι, έχει να κάνει με την στρατηγική υπερεπέκταση τη Τουρκία. Το συνδέω με το αμυναμέσω προηγούμενη εικόνα που είδατε με την κάθοδο τη τουρκική λύρα. Έχει την εθνική ισχύ, έχει και τι δεσμεύσει σου. Είναι αυτό που σα είπα στην αρχή τη εκπομπή, απλοποιημένα. Τα μπορώ και τα θέλω μου. Τα θέλω τη Τουρκία είναι αρκετά. Τα μπορώ του όμω δεν είναι τόσα. Και σε αυτή την περίπτωση, όταν έχει μια αλφα εθνική ισχύ και αναλαμβάνει δεσμεύσει κυρίω το εξωτερικό, τι οποίε πρέπει να υλοποιήσει, έχει σε κάποια στιγμή και ψάχνει να βρει πώ θα αντιλήσει από αυτή την εθνική ισχύ και διαπιστώνει ότι καταραίει η οικονομία, δεν πάει καλά, καλπάζει ο πληθωρισμό, έχουμε πρόβλημα στην ανεργία, δεν μα δίνουν πλέον χρήματα όπω θα θέλαμε. Είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε ματηρέ μειώσει, ίσω να έχουμε και μείωση μισθών μέσα στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει στη δημιουργία ενό χάσματο. Αυτό το χάσμα είναι το σημείο και το οποίο πέφτουν οι πολιτικές, οι πολιτικές οι οποίες εκπονούνται και καταβαραθρώνονται. Και ουσιαστικό αυτόν τον σχηματικό τρόπο, η τουρκική αναθεωρητική πολιτική βρίσκεται ενώπιον, φανταστείτε ένα άλογο, το οποίο πραγματοποιεί έναν αγώνα με τα εμπόδια στην υπασία. Και κάποια στιγμή βλέπει το άλογο, ξέρετε, το άλογο υπάρχει ένα, ένα φαινόμενο που λέγεται, ένα όρο που λέγεται άρνηση. Κοιτάξτε, άρνησης και άρνησης περιοχής. Έτσι, Άρια denial. Άρα λοιπόν το άλογο αυτό πάει να πηδήσει το εμπόδιο, πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα, αλλά ξαφνικά διαπιστώνει ενώ κάνει το βάλμα ότι το χάσμα δεν έχει τις δυνατότητες να το υπερβεί γιατί το έχει υπολογίσει διαφορετικό. Και τότε πέφτει μέσα. Αυτό λοιπόν είναι ο μέγα κίνδυνο τη τουρκική αναθεωρητική πολιτική. Γι' αυτό και το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματικά πραγματοποιήσει μία μέγιστη προσπάθεια να μπορέσουν να αλλάξουν την πορεία των ε, στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Δυτική Λιβύη, αλλά αυτό όπως είχαμε προβλέψει και πριν από μήνες οδήγησε στην, και ευτυχώς που έγινε έτσι, στην ενεργοτέρα εμπλοκή της Αιγύπτου και κυρίως των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και έτσι λοιπόν είχαμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία μαχητικά αεροσκάφη 2000, μοιράζει 2.000 παυλανιά, να έχουν προσβάλει στόχου, πιθανότατα τουρκικού, στην περιοχή τη Δυτική Λιβύης. Αυτό είναι που λέμε ότι ο χρόνο δεν τρέχει υπέρ σου. σα ίσα εσύ πλέον προσπαθεί να ακολουθήσει τον χρόνο που θεωρεί ότι τον ελέγχει. Δεν συμβαίνει όμω αυτό. Και εδώ ακριβώ είναι το μέγα ζήτημα. Η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον μια πολύ πολύ μεγάλη, ενό πολύ πολύ μεγάλου, πολλά Η απόφαση είναι ή συνεχίζει και το χάσμα θα μεγαλώνει ή θα πρέπει πλέον να αρχίσει η σταδιακή απαγκίστρωση. Αυτή όμως η απαγκίστρωση δεν μπορεί να γίνει με τους όρους που θέλουν εκείνοι. Και είναι επίση σαφές ότι όσο διαρκεί η κρίση του κορονοϊού και όσο πλέον πλησιάζουμε στο καλοκαίρι όπου τα πλήγματα στον τουρισμό θα είναι πολλαπλάσια από όσα θα τα αναμενόμενα. Άλλωστε, η Τουρκία έχει πολύ άσχημη εικόνα στο εξωτερικό, σε σύγκριση με την Ελλάδα. Είναι πλέον προφανέ ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ πλέον πιθανόν να απειλήσει τη χώρα μα και μάλιστα συμφώνω των γνωστών τακτικών. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο, οι κρίσει, οι σχέσει που είναι ήδη στρατιωτικοποιημένε, θα εμπλακούμε ακόμα περισσότερο. Και μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε αναβάλει την καταιγίδα, αλλά η καταιγίδα θα εξελιχθεί έστω και σε μικρότερε φάσει. Το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική μα αεροπορία είναι πανέτοιμε. Εμεί δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια χάσματα. Εμεί δεν έχουμε τόσο μεγάλε εμπλοκέ. Ούτε καν. Και αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικό και αφαιρεί τμήματα σαν μεγάλε δαγκωματιέ από την τουρκική ισχύ. Τα δείγματα αυτά με ήττα είναι σε βάρο τη τουρκική αναθεωρητική πολιτική. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, Στι 26 Απριλίου του 1920, ήθελα να σα το πω εδώ και τρει εκπομπέ, αλλά δεν προλάβαινα. Έτσι, γιατί η θεματολογία, η εκπομπή είναι ζωντανή. Εγώ δεν διαβάζω κάποιο κείμενο. Όλα ό,τι σα λέω είναι από ε, Ανέβαλα κι εγώ αυτή την παρουσίαση. Έχουμε την, την, επιστολή, γιατί το αναφέρω. Γιατί είμαστε πλέον 2020 και 1920. Πριν από 100 χρόνια την περίφημη επιστολή του Κεμάλ στον Λένιν. 26 Απριλίου όπου του ζητά βοήθεια κατά των υπεριαλιστών. Τον Νοέμβριο του 20 θα γίνουν οι εκλογέ στην Ελλάδα, όπου θα χάσει ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Αυτό είναι ένα δείγμα για να σα δείξω ότι οι σχέσει μεταξύ Ρωσία και Τουρκία, Σοβιετική Ενώσεω και Τουρκία, Ρωσική Ομοσπονδία και Τουρκία, πάντοτε διέπονται από του όρου τη γεωγραφία. Και κυρίω από εκείνο το κομμάτι που είναι ο διάβλο των Δαρδανελίων, Βόσπορο, Θάλασσα Μαρμαρά, τα Δαρδανέλια. Αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν πρέπει ποτέ να το βγάλουμε από τη δική μας στρατηγική οπτική. Διότι το ζητούμενο είναι ότι όσο η Τουρκία ελέγχει μία από τις δύο ή και τις δύο πλευρές των στενών αυτών, αν έλεγχε μόνο τη μία από τις δύο, τότε ακριβώς την ιστορία θα ήταν εντελώς διαφορετική. Αλλά και αυτή είναι η πρόκληση. Θεωρώ ότι με τις ενεργειές της στάνης στο σημείο που θα πρέπει πλέον να της αμφισβητηθεί αυτή ακριβώς, η, η κατοχή, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι πάντοτε τα συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία είναι πάνω από τις οποιοδήποτε διάφορες. Γι' αυτό και βλέπεις Ορθοδόξους ή Αθέους να συμμαχούν με Σουνίτες Μουσουλμάνους. Το λέω αυτό διότι, και επειδή είχαμε και τα ακούγονται διάφορα. Είχαμε και τα 75 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάποια στιγμή υπήρξε και ένα σχετικό tweet, νομίζω, τη Ρωσική Πρεσβεία, η οποία αναφέρθηκε σε Σοβιετικού οι οποίοι είχαν πεθάνει στην Ελλάδα. 41-44 ουδή Σοβιετικό σκοτώθηκε, διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη η οποία κρατούσε το 39 μέχρι το 41, μέχρι το 41, και από το 40 που μπήκε στον πόλεμο, πολεμούσαμε κατά των Γερμανών και των Ιταλών κατά του ναζισμού και του φασισμού, την ίδια στιγμή που η Σοβιετική, ο κομμουνισμός δηλαδή ήταν σύμμαχο και του επέτρεπε την κατάρρευση τη Γαλλία, την κατάληψη τη Δυτική Ευρώπη, τον πόλεμο κατά τη Φιλανδία, την κατάληψη των Ρωματικών Δημοκρατιών και την προσθήκη της, και την προστάτευση τη Βεσαραβία. Αυτά λοιπόν να μην τα ξεχνάμε, διότι σαφώ οφείλουμε στο γενναίο Σοβιετικό στρατό ένα πολύ μεγάλο μέρο τη νίκη, συν τα αμερικανικά βομβαρδιστικά, συν τη βοήθεια που έπαιρναν αφιδό όλα τα χρόνια του πολέμου από του δυτικού συμμάχου. συλλογική προσπάθεια είναι, αλλά α μην ξεχνούμε ότι αυτή εκείνη την περίοδο ήταν εκείνη που έδωσαν τη δυνατότητα στου Γερμανού στους και στου Ιταλού να πράξουν αυτά. Γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ μεγάλο τίμημα. Πάμε λίγο στην τελευταία εικόνα. Στην τελευταία εικόνα. Φίλοι και φίλε, αυτή εδώ είναι μια ψηφιακή απεικόνηση τη νέα φρεγάτας, την οποία επέλεξε το Αμερικανικό Ναυτικό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι είναι Ιταλική, Ιταλοαμερικανική κοινοπραξία, η οποία δίνει την φρεγάτα FFGX, όπω ονομάζεται κωδικοποιημένο. Ένα πλοίο το οποίο είναι μεταξύ Arleigh Burke και Multimission Surface Combatant, LCS για όσου γνωρίζουν, που είναι μια μεγάλη επιτυχία τη Φινκαντιέρη. Τη Ιταλική. Είναι δηλαδή μια φρέμ αμερικανοποιημένη και φτιαγμένη ακριβώς τα μέτρα τους. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι μια πολύ 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 καλή λύση για το πολεμικό ναυτικό. Διότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση δεν είναι μόνο τι όπλα, τι αισθητήρε, τι χρηματοδότηση θα έχουμε για να αποκτήσουμε τέτοια πλοία, αλλά η υποστήριξη που σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αποθήκη, φανταστείτε τι, που στα επόμενα 20, 30, 40, 50 χρόνια θα μας δίνει συνεχώς, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, τα ανταλλακτικά που χρειαζόμαστε. Αυτό σας το λέω διότι ήδη, επειδή βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που συζητάμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά πώς θα ενισχύσουμε το πολεμικό μας ναυτικό, αυτή ακριβώ η λύση, η οποία έρχεται και είναι πιο επικαιρωμένη, επικαιροποιημένη από αυτή τη MMSC, είναι καλύτερα προφανώς και από τις γαλλικές Μπελαρά, και κυρίω διότι εδώ είναι το ζητούμενο, όταν θα μεταβεί ο Υπουργό Εθνική Αμήνη που θα μεταβεί τον Ιούνιο στι Ηνωμένε Πολιτείε, να συζητηθεί η ενδιάμεσος λύση μέχρι να φτάσουμε κάπου στο 2025-2026, να παραλάβουμε δηλαδή καταδρομικά κλάστο στα Οικοντερόγκα ω ενδιάμεσο λύση με βλήματα SM2, προκειμένου να αρχίσουμε από τώρα να προστατεύουμε και τον τη σχεδίαση ακόμα έτσι, αλλά κυρίω τα εθνικά μα συμφέροντα μεταξύ Κρήτη και Κύπρου. Και τονίζω ότι σε αυτό το μείζον ζήτημα θα πρέπει ο Κυπριακό Ελληνισμό μαζί με τον Ελληνισμό τη Ελλάδος, τη μητέρα Πατρίδο, να συνεννοηθούν για κοινά ναυπηγικά προγράμματα, για κοινά αεροναυτικά προγράμματα. Και όχι μόνο σε ασκήσεις, αλλά σε εξοπλισμούς να βρούμε τους τρόπους κατά τους οποίους θα έχουμε κοινέ επιχειρησιακές συνιστώσεις. Κοινά θέματα. Να θυμόμεθα, να ενθυμούμεθα τον Κίμωνα. Να θυμόμαστε τη γαλάζια ένωση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Αυτό είναι το γεωστρατηγικό μας όραμα για τον 21ο αιώνα. Αυτή είναι η δικιά μας γαλάζια συνείδηση και όχι η πατρίδα. Γιατί η θάλασσα είναι συνείδησή μας. Είναι η ΑΣ η θάλασσά μας, η ομυρική άλς. Γιατί οι Έλληνες αντλούμε μηνύματα από την ιστορία μας και είμαστε παραδύναμοι τολμιτέ και παραγνώμοι κινδυνευτέ και εν τις δινείς ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.